Λίγες μόλις ώρες μετά το βομβαρδισμό του παιδιατρικού νοσοκομείου, η Μαριούπολη δέχεται ένα ακόμη χτύπημα. Νωρίς το πρωί, βομβαρδισμός καταγράφεται σε κατοικημένη περιοχή με τουλάχιστον ένα νεκρό, σύμφωνα με τις αναφορές. Στις εικόνες που προβάλλουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται άνθρωποι τρομαγμένοι στους δρόμους. Σπίτια που φλέγονται, παντού συντρίμμια, από μινάρια των πολεμικών χτυπημάτων και συνεχής κρότη. Έπειτα από 5 αποτυχημένες απόπειρες, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν μόνοι τους το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση αμάχων. Οι κάτοικοι ωστόσο φοβούνται όσο βλέπουν ότι οι μάχες δεν σταματούν. Οι ρωσόφωνοι μάλιστα καταγγέλουν ότι οι Ουκρανοί εμποδίζουν τους κατοίκους να φύγουν κλείνοντας τις εξόδους, ενώ δείχνουν και αυτές τις εικόνες, υποστηρίζοντας ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές χτυπούν αδιακρίτως από τις ταράτσες. I came here with a humanitarian purpose, to walk out from the meeting with the decision to arrange a humanitarian corridor in and from Mariupol. Unfortunately, Minister Lavrov was not in a position to commit himself to it, but he will correspond with respective authorities on this issue. Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει όλο και περισσότερες συνοικίες προς τη Μαριούπολη. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ближние и Тавла. Продвижение составило 4 километра. Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Με αποτέλεσμα 1 εκατομμύριο κάτοικοι σε Μαριούπολη, Ντονιέτσκ και Μπετνιάτ να έχουν μείνει χωρίς θέρμανση. Ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтувати газопровід і люди отримати тепло. Και οι άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι εικόνες του Associated Press μέσα από τη Μαριούπολη είναι σπαραχτικές. Καταφέρει να φύγουν τις τελευταίες ημέρες. The shops are empty. There's nothing there. Not enough medical supplies. We're tired. We need to eat and rest. Κάποιοι άλλοι ζουν με την αγωνία των παιδιών τους που βρίσκονται εγκλωβισμένα στη μαρτυρική Μαριούπολη. How's your daughter doing? My daughter told me she loves me. Of course she does. Actually, how she's alive? What can she's doing like all other children doing now in Mariupol? Almost no food, no drinking water, no electricity. It was -5 this night. They have no heating. They're just sitting in. Η Μαριούπολη στην έξοδο προς την Αζωφική θάλασσα, με χιλιάδες Έλληνες ομογενείς, δεν σταματάει να μετράει τις πληγές της, με ανθρώπους καταβεβλημένους που έχουν αναποθέσει πλέον τις ελπίδες τους σε ένα θαύμα.